Ορχές, καλώς ήρθατε σε ένα βίντεο εδώ στην Κύπρο, στη Λεμεσό. Έχω δίπλα μου την Ιφηγένεια. Γεια σας. Η οποία σήμερα θα με βάψει. Έχω έρθει στο σπίτι της και θα κάνουμε ένα μακιγιάζ προκειμένου να πάω μετά να συναντήσω τους συνδρομητές μου στη Λάρνακα. Ένας χαμός, όλη την Κύπρο με αμάξι κάνω. Τι θα μου κάνει σήμερα, Ιφηγένεια? Σήμερα θα κάνουμε ένα μακιγιάζ με γίνες αποχρώσεις στα μάτια. Θα καλύψουμε την ακμή που υπάρχει στο πρόσωπο. Και θα βάλουμε και έναν ωραίο γραγιόν. Α, ωραία, το οποίο θα σας πούμε μετά. Τέλεια. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μακιγιάζ, ειδικά με make-up artist για να μαθαίνετε διάφορα tips, κάντε like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή με καμπανάκι στο κανάλι μου και ακολουθήστε εμένα και την Ιφηγένεια στο Instagram, τα οποία θα σας τα έχω όλα κάτω στην περιγραφή. Ξεκινάμε? Μάλιστα. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, ξεκινάμε λοιπόν. Ξεκινάμε, θα καθαρίσουμε το πρόσωπο. Πάρα πολύ καλά. Και θα το προετοιμάσουμε με μια ωραία ενυδάτωση. Θα βάλουμε έναν ωραίο ενυδατικό νερό. Α, ωραίος, ωραία. Προτιμάς τους ορούς από τις κρέμες. Ναι. Ειδικά όταν είναι καλοκαίρι, προτιμώ τους ορούς, γιατί δεν θέλω να υπάρχει οποιαδήποτε λιπαρότητα, να δημιουργηθεί οποιοδήποτε. Αυτός ο ορός είναι πάρα πολύ ωραίος. Απορροφιέται από το δέρμα, πάρα πολύ. Too Faced Hangover. Primer. Ένα σπρέι. Και ένα pore filler είναι στην ουσία. Να προετοιμάσουμε το δέρμα να είναι έτοιμο για το foundation. Είσαι πολύ ωραία λεπτή μύτη. Ευχαριστώ. Χωρίς εγχείρηση. Στα χείλη, ναι. Στα χείλη θεραπεία. Α, κάνεις prep full. Είναι διορθωτικά, correctors τέλος πάντων. Κάτω από τα μάτια βάζω λίγο μορτοκαλί, για να αποχρωματίσουμε λίγο τους μαύρους κύκλους. Τώρα θα βάλουμε το foundation. Καλυπτικό φαντάζομαι. Είναι καλυπτικό, ναι. Έχω κάνει ανάμιξη δύο foundation. Για το χρώμα. Ναι. Χρησιμοποιώ και πινέλο. Αλλά και σφουγγαράκι. Και σφουγγαράκι. Χρησιμοποιείς. Σήμερα χρησιμοποιώ beauty blender. Εγώ βάφω και ξεχνάω τα αυτιά, αν έχω τα μαλλιά μου ψηλά. Όταν ειδικά και είναι ένα κόκκινο πράγμα. Όταν ειδικά είναι και το μαλλιμπάνο, είναι ωραία να βάζουμε και το foundation στα αυτιά. Α, βάζω και από πίσω. Και από πίσω. Ναι. Σωστό. Ούτως ώστε να μην φαίνεται διαφορά για να καλύψουμε όλο το φάσμα. Τώρα στα μάτια θα βάλουμε βάση. Για να μπορούν να δεχτούν τις σκιές, ωραία, και να μην φεύγουν. Έχουμε κάνει το ένα μάτι και θα συνεχίσουμε να κάνουμε το επόμενο. Eyeliner, ρουφαρίδες, θα μετά, βάλουμε μετά. Στο τέλος. Ξεκινάμε από το κέντρο, βάζουμε εδώ σκιά. Βάζεις και το puff για να μην αλλοιώσεις τη βάση. Ναι. Μετά ένα pigment. Τώρα στην εσωτερική γωνία θα βάλουμε pigment. Έχω βρέξει το πινελάκι μου λίγο μαζί με το ειδικό σπρέι για να μπορεί να γράφει πιο ωραία. Τι χρώμα είναι? Είναι σχεδόν οι ίδιες αποχρώσεις με το δίπλα, λίγο πιο σκούρο. Τώρα θα πάρω το μολυβάκι μου για να κάνω την γωνία εδώ. Α, την κάνεις με το μολύβι και μετά θα τη σβήσεις. Ναι. Ελαφρά πάνω στο δέρμα, ανάλαφρες κινήσεις. Πραγματικά, σαν μπούπουλο είναι το χέρι σου. Ευχαριστώ πολύ. Και το παίρνουμε, το βγάζουμε και λίγο εδώ, προς τα έξω. Και είναι και συγκεκριμένες οι κινήσεις σου, μικρές, κοφτές, τις αισθάνομαι. Τώρα παίρνουμε μια σκιά, η οποία είναι σκούρα καφέ και θα βάλω εδώ στο κάτω μέρος, στη γωνία εδώ. Εσύ πότε ξεκίνησες να βάφεις, ακριβώς πριν ένα χρόνο. Επαγγελματικά πριν ένα χρόνο. Πάντα μου άρεσε το μακιγιάζ, αλλά επαγγελματικά πριν ένα χρόνο ακριβώς. Από μόνη σου να βάφεις τον εαυτό σου εννοώ? Από πάντα. Από πάντα. Από πάντα. Ήταν η αγάπη σου. Όνειρο ζωής και έβαφα και τις φίλες μου, τις ξαδέρφες μου, τους συγγενείς όλους. Πάντα μου άρεσε. Πάθος μεγάλο. Πάθος. Ωραία. Ναι.
Να πούμε ότι το πορτοκαλί κάτω στα μάτια, το είπαμε και πριν βέβαια, ναι. Είναι έτσι για να... γιατί θα βάλουμε μετά το κονσίλερ. Ναι. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε τα σβησίματά μας. Με το blending. Με το blending brush. Βάζουμε και χρώμα και μέχρι εδώ, απλά για να δέσει όλο μαζί. Προσπαθούμε να δώσετε στη... εδώ που κάνουμε τα σβησίματα να βάλουμε μία σκιά η οποία να είναι κοντά στα αποχρώσεις του δέρματος. Για να μας βοηθήσει, για να μας βοηθήσει και με το σβήσιμο, ναι. Εδώ τώρα δίπλα από το σκούρο θα βάλω μία σκιά η οποία θα είναι έναν χρώμα ενδιάμεσο του σκούρου και του άλλου που έχουμε βάλει δίπλα. Απλά για να δέσουν μαζί. Δεν θέλω να φύγει το σκούρο, μετά θα ξαναβάλω. Απλά θέλω να τα δέσω, να έχει αρμονία. Να τα παντρέψουμε, να τα παντρέψουμε. Να έχει αρμονία. Επανέρχομαι, βάζω ξανά εδώ την καφέ μου τη σκιά. Γιατί πρέπει να διατηρηθεί η γόνιτσα εδώ. Τώρα θα φωτίσω εδώ, κάτω από το φρύδι, αυτό το σημείο, ελαφρώς. Και ελαφρώς την εσωτερική γωνία, την οποία θα φωτίσω και μετά. Α, με το highlighter. Ναι. Α, το κάνεις έτσι, οκ. Βάζω λίγο τώρα και μετά θα ξαναεπανέλθω. Είναι δικό μας το κορίτσι, έτσι, το glow to the gods. Τώρα με έναν καθαρό πινέλο, απλά ελέγχω λίγο τα σβησίματά μου. Εγώ έχω μεικτή επιδερμίδα, δηλαδή εδώ θα έχω λίγη λιπαρότητα και εδώ στην ακμή θεόξηρη. Ναι. Ναι, ναι. Τι τέτοιο ωραίο μαλλί, πλούσιο, μακρύ, τέλειο. Φυσικό μαλλί. Φυσικό, πω, αυτά φυσικό είναι. Φυσικό. Α, το απλώνεις με πινέλο και μετά μπλέντι. Λίγο, το... ναι, σφουγκάρι. Για να φωμιωθεί ωραία. Είστε πάρα πολύ ευγενικοί εδώ στην Κύπρο, πάρα πολύ φιλόξενοι. Μία κοπέλα στο αεροδρόμιο με πήγε μέχρι πάνω γιατί ήταν να νοικιάσω αμάξι. Με πήγε στο δεύτερο όροφο πάνω και με βοήθησε να βρω τον τύπο που είχε το αμάξι μου για να τον βρω. Από το αεροδρόμιο. Από κάτω μέχρι πάνω με πήγε. Μου λέει κάτσε γιατί εγώ ξέρω καλύτερα το αεροδρόμιο να σε πάω. Μόνη τη. Γιατί δούλευε εκεί στο αεροδρόμιο. Ναι, ναι. Αλλά εντάξει, ήταν αλληλή εταιρεία όμω αυτή. Εντάξει, δεν χρειαζόταν, κατάλαβε. Και είναι πάρα πολύ εξυπηρετικοί εδώ οι άνθρωποι. Ευγενικοί, όποιον ρωτάω πού είναι αυτό, πού να παρκάρω, πού να ξέρει. Είναι ευγενικοί. Όλα, όλα τα πάντα. Τώρα θα κάνουμε contouring, έναν ελαφρύ contouring. Ξεκινώ από λίγο πιο ψηλά εδώ. Πιο ψηλά από τα αυτή είναι. Εδώ και το κατεβάζω μέχρι κάτω, απλά για να δώσουμε, να δώσουμε ύψος. Concealer. Ωραία. Μάτια. Καλύπηση. Με έχουν βάψει τις φορές που ξέρω. Ναι, κάθε ακίνητη, αμίλητη, ακόνητη. Αυτό το προϊόν εδώ για να δώσουμε λίγη ένταση και λίγη λάμψη. Είναι υγρό. Αυτό μου δίνει αυτή την αίσθηση που θέλω να φαίνεται σαν πιο βρεγμένο. Πάνω από αυτόν τώρα θα βάλω πουδρέ λάμψης, απλά για να τις διατηρήσουμε. Και μετά θα ξαναβάλω λάμψης στο τέλειο. Τέλεια. Να φορέσουμε γυαλιά ηλίου. Α, πολύ ωραίο αυτό. Το Soft and Gentle είναι. Ναι. Το φαντάζομαι, το κατάλαβα χωρίς να το διαβάσω. Αυτό. Πολύ ωραίο. Και όπου βάλαμε το ευρώ, το βάζουμε από πάνω ναι, ναι. Για να το σετάρουμε. Μόνο πως θα δω, τέλειο. Τέλειο. Εμά τι είναι το σήμα κατά τη θέρμανση, τι εννοείς. Είναι... πω, εντάξει, συγγνώμη, θα ξαναπεράσουμε με τα highlighter. Ναι, 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 ναι. Α, τέλεια. Ναι, θα ξαναπεράσουμε. Τέλεια. Θα σετάρουμε με μία μπούδρα, κάτω από τα μάτια. Θα σετάρουμε έτσι σε αυτές τις περιοχές εδώ. Και αποφεύγουμε την περιοχή του highlighter που βάλαμε για να έχουμε λάμψη. Ναι. Με ένα πιο μικρό πινέλο σετάρουμε την περιοχή κάτω από τα μάτια. Το αφήνεις πρώτα να στεγνώσει το κονσιλέρα και μετά το σετάρεις. Ναι. Δεν το σετάρεις υγρό. Ενδιαφέρον. Είναι καλά μόλις σετάρεις το κονσίλερ να βάλεις αμέσως την πούδρα απλά για να μην κάνει ρητιδούλες, να μην κάνει γραμμές. Ναι, είναι πιο σωστό. Να μην κάνει γραμμές. Αφού σετάρουμε την περιοχή καλά κάτω από τα μάτια, τότε θα ξεκινήσω να κάνω και το κάτω μέρος του ματιού. Να το τελειώσω. Όπως είναι το πάνω μέρος, αντίστοιχα θα κάνουμε και το κάτω μέρος. Α, μάλιστα. Θα κάνουμε
Θα είμαστε στους ίδιους ρυθμούς. Ναι. Θα σβήσουμε τον πολύβι που έχουμε βάλει εδώ. Με σκιά. Είναι το μολυβάκι το οποίο έχουμε βάλει και το σβήνουμε τώρα. Μετά από πάνω θα βάλουμε σκιά. Α, χωρίς σκιά το σβήνεις. Ναι, ναι, ναι. Okay. Κάνει τη διαφορά το μολύβι από κάτω. Ελαφρώς. Είναι σκιά σε γρή μορφή. Και το βάζω εδώ στη γωνία, απλά για να μου δώσει λίγη ένταση. Είχαμε κάποιες γωνιές, είχαμε κάνει blending. Τώρα θα βάλω μέσα στο μάτι σκιά, απλά για να συμπληρώσω εδώ αυτό το κομματάκι. Α, για να τα ενώσω. Για να τα ενώσω σε αυτό μόνο το σημείο, όχι σε όλο το σημείο του ματιού. Και θα πάρω ένα μολυβάκι μπες. Θα βάλω στο υπόλοιπο μάτι. Θα βάλουμε μολύβι σε αυτό το σημείο του ματιού, απλά για να μην φαίνεται αυτό το άσπρο το ματιού εδώ. Ναι. Για να φαίνεται ωραίο βαμμένο. Τώρα θα πάμε στα φρύδια. Πώς θα κάνουμε τα φρύδια? Λεπτά, θα τα χοντρίνουμε λίγο. Θα βάλουμε eyeliner και ξεκινάμε ρίζα βρεφαρίδας. Απλά το σβήνω εδώ στο τέλειο του ματιού. Ξεκινώ με gel eyeliner, μετά παίρνω και με το πενάκι από πάνω, απλά για να μου δώσει πιο πολύ ένταση. Πάμε για βλεφαρίδες και επιστρέφουμε. Και θα κάνουμε μία διόρθωση στο eyeliner και μετά πάμε για πρόσωπο και κραγιόν. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα θα κάνουμε λίγα κοψίματα βουδρέ. Να πω ότι ξαναβάλαμε κονσίλερ, γιατί με το blending στα μάτια και όλα αυτά έφυγε λίγο η κάλυψη που είχαμε κάνει στην ακμή, οπότε θα ξαναβάζουμε. Είχαμε ξαναβάλει λίγο foundation, όχι κονσίλερ. Α, συγγνώμη, ναι, foundation, ναι. Παραβάλλουμε ρούς, για να μην καθυστερούμε. Και glow παραπάνω. Και glow, ναι. Θα βάλουμε ένα ρούς το οποίο είναι σε φυσικές αποχρώσεις, εδώ στα μήλα, για να δώσουμε υγεία στο πρόσωπο. Βάζουμε highlighter, ναι. Αναμειγνύεις ένα άσπρο με ένα χρυσό. Ναι. Και φτιάχνεις ένα σαμπονιζέ, είναι πολύ ωραία η ανάμειξη αυτή. Ναι. Αποφεύγουμε να βάλουμε ένα εδώ στο μέσο, γιατί μετά μπορεί να... Να έχουμε λιπαρότητα. Ναι, και να φαίνεται σαν υδρομένο. Ναι, σωστά. Θα βάλουμε μολυβάκι χιλιών. Ένα καφέ. Ναι, είναι έναν καφέ. Στο να μην κεντρωνόμαστε εδώ στο κέντρο, να δώσουμε πιο πολύ ένταση για να μεγαλώσουμε τα χείλη. Και γιατί εδώ πρέπει να είναι πολύ καλά ξυσμένο το μολύβι για να μην κάνει, να γίνει καλά η γωνιά. Και βάζουμε κραγιόν. Και αν θα βάλουμε γλώσσα, θα βάλουμε γλώσσα. Πω πω, τα κάνει τόσο ζουμερά, μου αρέσει. Και τώρα ψεκαζόμεθα. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μακιγιάζ. Μας βγήκε ωραίο στα μάτια, έτσι έντονο, smoky, sexy, μου αρέσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, περάσαμε τέλεια. Ευχαριστώ, περάσαμε πάρα πολύ ωραία. Θα τη βρείτε στο Instagram και έχεις και σελίδα στο Facebook. Ναι. Θα σας τα γράψω και εδώ στο βίντεο και θα τα έχω κάτω στην περιγραφή. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε like, να κάνετε εγγραφή με καμπανάκι στο κανάλι μου και να μας ακολουθήσετε στο Instagram. Αυτά από εμάς. Φιλιά πολλά! Yeah.